Ο όρος θαλασσεμία ή ορθότερα θαλασσεμίες περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα διαταραχών κληρονομικής φύσεως. Το κύριο χαρακτηριστικό της διαταραχής είναι η μειωμένη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης που οφείλεται σε λατωματική παραγωγή των αιμοσφαιρινικών αλυσίδων α και β2 με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αιμοποίηση, την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο περιφερικό αίμα και κατ' επέκταση στην αναιμία. Η θαλασσεμία ή αλλιώς ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα ως μεσογειακή αναιμία είναι μία νόσος η οποία μεταφέρεται γονιδιακά από τους γονείς στο παιδί, όπου το παιδί χρειάζεται συχνές μεταγγίσεις αίματος λόγω της ανεπάρκειας να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια επαρκή για να επιζήσει. Έτσι, ανά 15 μέρες περίπου, οι ασθενείς χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος με περίπου 2 μονάδες αίματος την κάθε φορά και παράλληλα, λόγω της επιφόρτησης του οργανισμού με σίδηρο, χρειάζεται να κάνουν θεραπεία αποσιδήρωσης. Ανάλογα με την αλυσίδα που αφορά το γενετικό πρόβλημα, τα θαλασσεμικά σύνδρομα διακρίνονται σε θαλασσεμίες τύπου Α ή Α θαλασσεμίες και σε θαλασσεμίες τύπου Β ή Β θαλασσεμίες. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε ένα διεθνές συνέδριο στο οποίο έδωσαν το παρόν πολλές και σημαντικές προσωπικότητες. Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσεμίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας και με την υποστήριξη της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας διοργάνωσαν το συνέδριο το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυρία Μινά, κάτι πολύ σημαντικό γίνεται αυτές τις μέρες στην πόλη μας, το Διεθνές Συνέδριο Θαλασσεμίας, το οποίο πραγματικά από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλη επιτυχία, έτσι, και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πράγματι, έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της Οργανωτικής Επιτροπής. 1.200 περίπου συμμετέχονται στο συνέδριο αυτό, γιατροί, επιστήμονες και πάσχοντες από όλο τον κόσμο έχουν έρθει σήμερα εδώ για 3 μέρες για το Παγκόσμιο Συνέδριο Θαλασσεμίας. Είναι το 14ο συνέδριο διοιατρικό και το 16ο συνέδριο ασθενών και γονέων. Στο συνέδριο που διεξάγεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές αυτό συνέδριο, ακούγονται πολλά και σημαντικά για το ερευνητικό έργο, για νέες θεραπείες. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι καταρχήν που φιλοξενούμε το συνέδριο στην πόλη μας. Φυσικά αναμένουμε να ακούσουμε νέες ιατρικές εξελίξεις, κυρίως στον τομέα των φαρμάκων. Περιμένουμε νέα φάρμακα να έρθουν και να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της νόσου. Είμαστε εδώ πέρα για το Παγκόσμιο Συνέδριο της Θαλασσεμίας, το οποίο διοργανώνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας και έχει και τη στήριξη του εδώ τοπικού συλλόγου, του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Είμαστε πολύ τυχεροί που το φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην πόλη μας. Γίνεται κάθε 3 χρόνια σε διάφορες χώρες και πόλεις του κόσμου. Φέτος το φιλοξενούμε εμείς. Εδώ πέρα χωρίζεται σε 2 επιμέρους κομμάτια. Το ένα έχει να κάνει περισσότερο με τους γονείς και τους πάσχοντες, το άλλο με το ιατρικό ερευνητικό κομμάτι. Εκτενέστατα σχολιάζονται όλες οι νέες εξελίξεις, όλες οι νέοι μέθοδοι αντιμετώπισης και θεραπείας της χρόνιας πλέον αυτής νόσου. Τώρα που συναντιέστε εδώ σε αυτό το διεθνές συνέδριο, ανταλλάσσετε και απόψεις με κάποιους ανθρώπους που ίσως έρχονται από μια άλλη γωνιά του κόσμου. Σαφέστατα, εδώ σήμερα είναι άτομα από 56 χώρες περίπου. Το συνέδριο αυτό το παγκόσμιο γίνεται κάθε 3 χρόνια. Φέτος, αυτό το τριήμερο, έχουμε την τιμή να το φιλοξενούμε στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μεγάλη γιορτή. Το συνέδριο, ουσιαστικά θα σας πω, μάλλον πρόκειται για 2 συνέδρια. Σε αυτό το χώρο αυτή τη στιγμή γίνονται 2 παράλληλα πράγματα. Ένα καθαρά επιστημονικό συνέδριο όπου ανακοινώνονται τα νέα θεραπευτικά δεδομένα για την νόσο, αλλά και παράλληλα γίνεται και ένα συνέδριο ασθενών. Εκεί οι σύλλογοι μεταξύ τους, οι ασθενείς, ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώσεις και προσπαθούν να σχεδιάσουν το μέλλον όσο πιο καλύτερα γίνεται.
Τελευταία έχουμε νέες ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα της θαλασσεμίας και της δρεπανοκυταρικής ανεμίας. Παρουσιάστηκαν νέοι τρόποι αντιμετώπισης των παθήσεων, νέα δεδομένα στη θεραπεία που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων από τον κόσμο, καθιστώντας πλέον τη θαλασσεμία ως μη καταληκτική νόσο. Η αλήθεια είναι ότι για την θαλασσεμία από το 1970 μέχρι το 2017 έχει γίνει μια πραγματική επανάσταση. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη συμβατική θεραπεία, στην οποία υπάρχουν καινούργια φάρμακα τα οποία βοηθούν όλα αυτά τα τότε παιδιά να γίνουν τώρα πια μεγάλοι άνδρες, ενήλικες και γυναίκες, να έχουν οικογένειες, να έχουν παιδιά, αρκεί να παραμείνεις πιστός στη θεραπεία σου. Βεβαίως με τα γνωστά προβληματάκια του, πρέπει να πάρεις τη μετάγγισή σου στην κατάλληλη στιγμή και άρα λοιπόν μια ευκαιρία να δώσω ξανά ένα μήνυμα σε όλους που μας ακούνε να είναι εθελοντές αιμοδότες. Και βεβαίως να παίρνουν αυτοί το φάρμακο της αποσυντήρησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολλές εξελίξεις πια στην οριστική θεραπεία της θαλασσεμίας, κάτι που πραγματικά το βλέπουμε να έρχεται. Ήδη σχεδόν από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας έχει ξεκινήσει η γονιδιακή θεραπεία. Και ο πρώτος ασθενής τον οποίον έγινε αυτό είναι σχεδόν τώρα 8 χρόνια χωρίς μεταγγίσεις. Είναι κάτι που έρχεται και μάλιστα στο Παπανικολάου υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα προσπαθήσει να ξεκινήσει και στην Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα και ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που κυκλοφορεί περίπου εδώ και ένα χρόνο, βεβαίως σε τελείως πειραματικό επίπεδο, όπου μπορείς πια να βγάλεις το γονίδιο, το παθολογικό, και να βάλεις το καινούργιο γονίδιο, μια μέθοδος κοπτοραπτικής, αν το θέλετε, στα λαϊκά, με το οποίο πραγματικά η νόσος ελπίζουμε να διορθώνεται απευθείας στα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν πραγματικά πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Η επιστημονική πρόοδος είναι τεράστια, τόσο στο κομμάτι της γονιδιακής θεραπείας, όπου γίνονται προσπάθειες για να απλά να το εξηγήσω στον κόσμο και να το καταλάβει, να διορθωθεί το ελαττωματικό γονίδιο, ώστε να μην έχουν το παιδί να μην έχει θαλασσεμία, ο πάσχοντας. Και παράλληλα, σε ό,τι αφορά την θεραπεία της αποσυντήρωσης, επίσης υπάρχουν εξελίξεις, αλλά και σε καινούργιες κλινικές μελέτες που αφορούν την ελάττωση των μεταγγίσεων, τη συχνότητα των μεταγγίσεων. Σήμερα εδώ βλέπουμε πάνω από 900 πάσχοντες από 56 χώρες, μέλη της Διεθνής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, πληθώρα γιατρών και ερευνητών. Η Ομοσπονδία Θαλασσεμίας ιδρύθηκε το 1987 από 5 μέλη συλλόγους από Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και Αγγλία. Και σήμερα εκπροσωπεί 120 συλλόγους ασθενών σε 62 χώρες που έχουν μέλη πέρα των ενός εκατομμυρίου ασθενών ως μέλη τους. Το διεθνές αυτό συνέδριο είναι κάτι πολύ σημαντικό εδώ για τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα για την Ελλάδα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει πολύ μεγάλη απήχηση, έχει μεγάλη συμμετοχή. Βεβαίως. Έχει μεγάλη συμμετοχή επειδή ο κόσμος της θαλασσεμίας εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, τόσο όσο αφορά τη θεραπευτική αγωγή που δίνονται στους πάσχοντες. Έχουμε ξαναέρθει πριν 2 χρόνια και κάναμε ένα πανβαλκανικό εδώ στο ίδιο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη και κάναμε και tour στα νοσοκομεία και εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ έξω και έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για το διεθνές συνέδριο εδώ πέρα και φέραμε άτομα από όλο τον κόσμο για να δείξουμε αυτό το τεράστιο έργο. Πόσες χώρες περίπου έχουν έρθει σήμερα εδώ? Σήμερα έχουμε από 56 χώρες. Ναι, έχουμε από Ταϊλάνδη, από Κορέα, από Ιαπωνία, από Αγγλία, Γερμανία, Αμερική, Καναδά, μέχρι και από Βραζιλία. Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας ιδρύθηκε το 1991. Βέβαια, από το 1974 είχαν αρχίσει να ιδρύονται στη χώρα μας οι πρώτοι σύλλογοι, τα πρωτοβάθμια σωματεία, που συνολικά αυτή τη στιγμή είναι 25. Στην Ελλάδα έχουμε 25 συλλόγους μεσογειακής ανεμίας, που αυτοί ενώθηκαν και ίδρυσαν το 1991 την Ομοσπονδία.
το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας φορέα, όπως λέγεται. Πόσα μέλη, για πόσα μέλη μιλάμε σήμερα περίπου? Στην Ελλάδα είμαστε περίπου 3.000 άτομα με θαλασσεμία, με μεσογειακή ανεμία, και περίπου 2.000 άτομα με δρεπανοκυταρική νόσο. Οι δύο αυτές ασθένειες εξεταζόμαστε στις ίδιες κλινικές, τις λεγόμενες μονάδες μεσογειακής ανεμίας, από ειδικούς γιατρούς, και η Ομοσπονδία μας ουσιαστικά έχει ως μέλη τα 5.000 αυτά άτομα. Γνωρίζουμε ότι είστε πολύ καλά οργανωμένοι, δηλαδή κάνετε σημαντικές προσπάθειες και επικοινωνείτε με τα μέλη σας σε τακτά διαστήματα. Κοιτάξτε, είναι τέτοια η δομή της οργάνωσής μας που ο κάθε σύλλογος που έχει ιδρυθεί σε κάθε πόλη της Ελλάδας περίπου έχει υπό την υποπτία του και τη λειτουργία μιας μονάδας μεσογειακής ανεμίας. Γιατί σας λέω, η παρακολούθησή μας δεν γίνεται στα νοσοκομεία, σε οποιαδήποτε παθολογική κλινική ή σε οποιοδήποτε ιατρείο. Είναι οι οργανωμένες μονάδες μεσογειακής ανεμίας. Οπότε ο σύλλογος που υπάρχει στην κάθε περιοχή φροντίζει για την λειτουργία, για επάρκεια προσωπικού, για επάρκεια αίματος, για τις συνθήκες νοσηλείας και όλα αυτά τα απαραίτητα για την περίθαλψή μας. Η Ομοσπονδία έχει συμβάλει στη βελτίωση της περίθαλψης των πασχόντων, στη διεκδίκηση καλύτερης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, γενικά σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου που έχει αυτό το θέμα. Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο τη Θεσσαλονίκη, αλλά επεκτείνεται και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε και μέλη από την Καβάλα και μέλη από την Ξάνθη και μέλη από την Αξαλούγκορλη, από την Κοζάνη, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε πηγαίνουμε. Τα μέλη μας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 500 εδώ στη Θεσσαλονίκη και γύρω στα 200 τριγύρω από τη Μακεδονία. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν έχουν έρθει, δηλαδή δεν έχουν καταγραφεί, δεν τολμούν ίσως να έρθουν στο σύλλογό σας? Όλοι είναι μέλη. Όσοι μεταγγίζονται και χρησιμοποιούν τις μονάδες μας εδώ, γιατί είναι τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη που μεταγγίζονται οι πάσχοντες, είναι μέλη στο σύλλογο. Τώρα, αν έρχονται ή παρακολουθούν τις εκδηλώσεις μας, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Ναι, έρχονται, ναι. Θα έπρεπε να έρχονται, γιατί τα άτομα βοηθάνε το σύλλογο και ο κόσμος κάνει πιο δυνατό. Η δύναμή μας είναι τα άτομα. Έτσι, δεν μπορούμε να πάμε 10 άτομα να ζητήσουμε κάτι. Πρέπει να εκπροσωπούμε όλο τον κόσμο. Οι αλφα θαλασσεμίες είναι περισσότερο συχνές στην νότιο-ανατολική Ασία και στην Κίνα, ενώ οι βήτα θαλασσεμίες απαντώνται συχνότερα στους λαούς που κατοικούν γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα. Οι βήτα θαλασσεμίες είναι περισσότερο συχνές και με μεγαλύτερη κλινική βαρύτητα, ενώ απαντώνται συχνότερα στους λαούς που κατοικούν γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, όπως είπαμε, εξού και ο όρος μεσογειακή ανεμία. Κλινικά η νόσος εκδηλώνεται κατά τον 3ο με 6ο ή 6ο με 9ο μήνα της ζωής, ανάλογα με τον τύπο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Οχρότητα δέρματος, υπατομεγαλία, σπλινομεγαλία, πυρετό, συχνές λοιμώξεις και καθυστερημένη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά φυσιολογική ανάπτυξη της νοημοσύνης. Η καθημερινότητά του μπορώ να πω ότι δεν διαφέρει σε κάτι από ό,τι όλων των άλλων παιδιών. Είναι περισσότερο ψυχολογικό το ζήτημα του να περάσει το παιδί ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Η κούραση βέβαια είναι ένα μικρό ζήτημα, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ με όλες τις δραστηριότητες που έχουν πλέον είναι όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πολύ σημαντικός παράγοντας τα χάπια, φαρμακευτική αγωγή και η αποσυντήρωσή του. Δεν υστερεί σε κάτι σωματικά. Κανονικά παίζει μπάσκετ, πηγαίνει στις δραστηριότητες του, βγαίνει με τους φίλους του. Όσο πιο καλά είναι ψυχολογικά το παιδί, τόσο πιο, σε πιο πολλά περισσότερα πράγματα μπορεί και να λάβει μέρος. Ο ρόλος του γονιού φυσικά είναι βασικός, έτσι? Ο ρόλος του γονιού είναι πολύ σημαντικός. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε εμείς οι γονείς από ότι οι ίδιοι πάσχοντες. Θα έπρεπε εμείς πρώτα να έχουμε μια ψυχολογική στήριξη και υποστήριξη για το πώς να χειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Ιδίως για γονείς όπως εμείς που σε μεγάλη ηλικία διαπιστώσαν ότι το παιδί έχει μεσογειακή ανεμία, σε εμάς ήταν 6-6,5 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δώσεις στο παιδί την ηρεμία και την ψυχική δύναμη που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε μια χρόνια νόσο,
Και για να το κάνεις αυτό, σίγουρα θέλεις και εσύ πρωτίστως μια βοήθεια για να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις το μέγεθος του προβλήματος. Η θαλασσεμία δεν είναι κάτι το οποίο κολλάει, δεν είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει ο διπλανός μας. Οι θαλασσεμικοί ασθενείς μεγαλώνουν κανονικά όπως κάθε ένας, εφόσον έχουν τη σωστή θεραπεία και παρακολούθηση από τους γιατρούς τους. Μπορούν να σπουδάσουν, να ερωτευτούν, να κάνουν οικογένειες, να εργαστούν και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ένα εισάξιο κομμάτι. Τα συμπτώματα της μεσογειακής ανεμίας περιγράφηκαν αρχικά από τον παιδίατρο Τόμας Κούλι, ο οποίος στη δεκαετία του 1930 μελέτησε 4 παιδιά ελληνικής και ιταλικής καταγωγής που παρουσίαζαν τα ίδια συμπτώματα. Βαριά ανεμία, διογκωμένη σπλήνα και σηκώτη, καθυστέρηση στην ανάπτυξη και χαρακτηριστική όψη στο πρόσωπο. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στην ηλικία των 3 με 4 μηνών μαζί με βαριά ανεμία. Αφορά ένα στα 4 παιδιά που προέρχονται από 2 γονείς φορείς του ετερόζυγου β' θαλασσεμίας, που έχουν δηλαδή το λεγόμενο στίγμα της μεσογειακής ανεμίας. Όταν και οι 2 γονείς είναι φορείς της β' θαλασσεμίας, υπάρχει πιθανότητα 25% σε κάθε κύηση να αποκτήσουν παιδί που θα είναι φορέας του ετερόζυγου β' θαλασσεμίας. Στην Ελλάδα, 3 με 4.000 άτομα πάσχουν από μείζωνα μεσογειακή ανεμία, ενώ το 6 με 8% του ελληνικού πληθυσμού είναι φορέας του ετερόζυγου β' θαλασσεμίας. Ένας πάσχοντας πώς μεγαλώνει στην Ελλάδα του σήμερα? Η Ελλάδα, είμαστε στην καλύτερη περίπτωση στη μεσογειακή ανεμία. Δηλαδή είμαστε η καλύτερη χώρα στην αντιμετώπιση της. Αν και αυτό ακούγεται λίγο... γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα μας είναι σε άλλα πράγματα πολύ πίσω, σε αυτό το θέμα είμαστε πολύ μπροστά. Και μας έχουν σαν τους πιο εξειδικευμένους ασθενείς πάνω στη μεσογειακή ανεμία. Άρα ένας νέος πάσχοντας, ας το πούμε, θα κάνει μια πολύ καλή ζωή σε σχέση με τους παλιότερους που μέχρι να εξελιχθεί η αντιμετώπιση της θαλασσεμίας, τώρα. Τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η ζωή του είναι τελείως φυσιολογική και μπορεί να κάνει οικογένεια, να σπουδάσει, να δουλέψει. Δεν υπάρχουν κανένα θέματα που υπήρχαν παλιότερα. Θα λέγαμε σήμερα ότι η ελληνική κοινωνία είναι οργανωμένη ως προς τη θαλασσεμία, γνωρίζει, αντιλαμβάνεται? Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει σίγουρα περισσότερη ενημέρωση. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει αυτό το θέμα και να φροντίζει για την πρώτα καινούργια ζευγάρια να κάνουν τα σχετικές εξετάσεις για την πρόληψη. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να γνωρίζει ότι πλέον οι θαλασσεμικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μια φυσιολογική ζωή και ζουν σχεδόν όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι μέχρι και τα γεράματα, θα μπορούσα να πω. Αυτά που ακούτε σήμερα σε αυτό το συνέδριο, το διεθνές συνέδριο που διεξάγεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολλά από αυτά τα γνωρίζουμε. Πολλά είναι πράγματα τα οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε. Όλοι ερχόμαστε για κάποιο σκοπό εδώ. Ο σκοπός που οι περισσότεροι γονείς έρχονται είναι να μάθουν για το μέλλον. Αν υπάρχει μια φαρμακευτική αγωγή μελλοντική, η οποία να βοηθήσει τα παιδιά μας επί της ουσίας. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους που έρχονται από την άλλη άκρη στη γη σε παγκόσμια συνέδρια και εύχομαι και Έλληνες γονείς κάποια στιγμή να αρχίσουν να πηγαίνουν και σε παγκόσμια συνέδρια εκτός. Η θεραπευτική αντιμετώπιση βασίζεται σε συχνές μεταγγίσεις αίματος και στην αποσυδήρωση με φάρμακα που χορηγείται ενδοφλεβίως ή υποδορίως και τότε πρόκειται για μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 12 ώρες, είναι καθημερινή και εφόρου ζωής. Οι μεταγγίσεις συνήθως ξεκινούν με τη διάγνωση της νόσου. Η θεραπεία αυτή δεν είναι εύκολη στην εφαρμογή της γιατί απαιτεί συχνές προσελεύσεις στο νοσοκομείο για 3 με 4 ώρες κάθε 15 με 20 μέρες. Τα παιδιά τα οποία δεν υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και αποσυδήρωση πεθαίνουν κατά τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους εξαιτίας τοξικότητας του σιδήρου που επηρεάζει ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, το ύπαρ και οι ενδοκρινείς αδένες. Νιώθω βαθιά υποχρέωση να χαιρετήσω τόσο το συνέδριο και εύχομαι καλή επιτυχία και πραγματικά θεωρώ ευλογία
που ασκώ την νοσηλευτική στο τμήμα της Μεσογειακής Αναιμίας και θα ήθελα να πω πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού να φτάσει η μέρα που δεν θα χρειάζεται πλέον να ασκήσουμε την νοσηλευτική σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Είναι ένας υπέροχος κόσμος και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε ανάμεσά τους. Η μονάδα στο Ιπποκράτειο είναι η μεγαλύτερη μονάδα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου μεταγγίζουν συστηματικά περίπου 150 πάσχοντες με θαλασσεμία. Η μονάδα η δική σας εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα ή μόνο Θεσσαλονίκη? Όχι, υπάρχουν και άλλες μικρότερες μονάδες. Υπάρχει καταρχήν μια εξίσου μεγάλη, αλλά μικρότερη όπως από τη δική μας, στο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχει μια άλλη μονάδα στον Άγιο Παύλο. Και καθώς επίσης υπάρχουν και μονάδες και στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη. Αλλά παρόλα αυτά, η δική μας μονάδα δεν είναι μόνο ασθενής από τη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχουν, ας πούμε, και οι περιοχές. Μονάδες. Ωστόσο, έρχονται και στη δική μας μονάδα, αλλά είμαστε και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, δηλαδή συζητάμε κάποια περιστατικά, έχουμε μια επικοινωνία με... Οι μονάδες αυτές σήμερα πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ καλά οργανωμένες, έτσι, αποτελούν πρότυπο. Οργανωμένες, ναι, αλλά πάρα πολύ καλά δεν είναι, γιατί έχουμε έλλειψη γιατρών. Με τα χρόνια που ζούμε τώρα στην Ελλάδα, πολλοί συνάδελφοι έχουν βγει στη σύνταξη, οπότε δεν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις. Από την άλλη, η θαλασσεμία είναι μία πάθηση η οποία πρωταρχικό ρόλο παίζει ο αιματολόγος και στα παιδιά ο παιδίατρος, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία και με πολλές άλλες ειδικότητες, γιατί η υπερφόρτωση με σίδηρο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα από το ύπαρ, από την καρδιά, από τους ενδοκρινείς αδένες, οπότε κανονικά θα πρέπει, ναι, με κεντρικό ρόλο ο αιματολόγος, αλλά να υπάρχει μία πάρα πολύ καλή συνεργασία και να δημιουργηθούν και εξειδικευμένα ιατρία, όπως ήδη υπάρχει ένα για καρδιά στο ΑΧΕΠΑ, οπότε θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο ενδοκρινολογικό, οπότε είναι στην προσπάθεια να δημιουργηθούν τέτοια νέα ιατρία για να είμαστε σε καλύτερη συνεργασία για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Στην Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των μεταγγίσεων, έχει εδώ και 20 χρόνια λειτουργεί ο Σύλλογος Πηγή Ζωής. Είναι εθελοντές αιμοδότες που είναι για τη Μεσογειακή Αναιμία. Έχει περίπου 6.000 εγγεγραμμένους αιμοδότες, από αυτούς βέβαια 3.500 είναι ενεργοί και προσφέρουμε αίμα κυρίως εθελοντικά βεβαίως για τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία. Ξέρουμε δηλαδή τι ομάδα αίματος είναι οι ασθενείς, ξέρουμε ποια μέρα θα μεταγγιστούν, οπότε τους φωνάζουμε τηλεφωνικά τους δικούς μας αιμοδότες για να πάνε να δώσουν αίμα. Αυτό έχει βοηθήσει πολύ τα άτομα με μεσογειακή αναιμία, γιατί έτσι είναι σίγουροι ότι και ασφαλές αίμα θα πάρουν, γιατί είναι εθελοντικό, και ταυτόχρονα θα μεταγγιστούν στην ώρα τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη θεραπεία τους. Κάποιος που ενδιαφέρεται και θέλει τώρα να εγγραφεί στο σύλλογό σας? Το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 2310-284.000 και πραγματικά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, γιατί θέλω να πω κάτι εδώ. Ενώ υπήρχε μια ανωδική τάση τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η εξωτερική μετανάστευση των ίδιων των Ελλήνων για λόγους βιοπορισμού μας κάνει να ελαττώσουμε λιγάκι το ποσοστό των αιμοδοτών μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες. Πρέπει να είσαι από 18 μέχρι 60, να μην έχεις ιατρικά προβλήματα, και άρα ψάχνουμε να βρούμε νεαρές ηλικίες για να μπορέσουν να γίνουν οι αυριανοί εθελοντές αιμοδότες. Κάθε βοήθεια σε αυτό το τομέα θα είναι ιδιαίτερα ευχαριστή. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται για την αποσυδήρωση καινούρια φάρμακα που έχουν το πλεονέκτημα ότι χορηγούνται από το στόμα. Η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων μεσογειακής αναιμίας.
Δεν νοείται εν έτη 2017 να μην γνωρίζουν κυρίως εδώ στην Ελλάδα την έννοια του στίγματος θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας και τα επακόλουθα αυτής. Θα πρέπει όλοι να είναι ενημερωμένοι όσο για την αιμοδοσία, όσο και για την νόσο που εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν θα έπρεπε πλέον να γεννιούνται παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Ηλεκτροφόρηση, τεστ DNA, στίγμα, όροι που πρέπει όλοι να μαθαίνουν από μικροί. Όπως και να έχει, η θαλασσεμία είναι μια πραγματικότητα. Και στο συνέδριο αυτό, όπως και σε κάθε άλλη συνάντηση επιστημονικού χαρακτήρα, η πίστη στο Θεό, αλλά και στις δυνάμεις του καθενός, είναι ένα από τα πιο σημαντικά φάρμακα σήμερα.